πόσο δύσκολο είναι να ετοιμάσετε ένα rap battle και ποιο θεωρείτε το καλύτερο. Μια μισή εβδομάδα να βγουν οι στίχοι. Πόσο? Ναι. Ναι, μια-δυο μέρες ηχογράφηση. Γυρίσματα ανάλογα τα πόσα άτομα θα συμμετέχουν. Μπορεί να πάρει από μια-δυο μέρες μέχρι και μια εβδομάδα άνετα. Και το edit επίσης μια εβδομάδα μες στο νερό. Οπότε, ναι, ένα μήνα το θέλει. Σίγουρα θέλει. Και ποιο θεωρούμε το καλύτερο? Για μένα είναι το ποδόσφαιρο versus μπάσκετ. Επειδή είναι το μόνο που νικάει. Είναι το μόνο που είναι πιο ψηλό από ό,τι είναι κανονικά. Σαν ποιο το αγαπημένο? Το άντρες versus γυναίκες. Και θα απαντήσω την τώρα. Ναι, και εμένα μου άρεσε αυτό. Εμένα η αγαπημένη μου στιγμή ήταν στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Νέγζουλ. Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά αυτό ο Νέγζουλ πρέπει να μπει σε rap battle σα. Ποιο είναι ο Νέγζουλ? Στείλε το βιογραφικό σου για να σε απορρίψουμε και επίσημα. Πώς αντιμετωπίζετε τους haters και πώς τους fans? Τους fans προφανώς όσο καλύτερα μπορούμε, για εσάς κάνουμε τα βίντεο. Καλά, τώρα haters πάντα θα υπάρχουν. Τι γίνεται αλλά... να αρέσουμε σε όλους. Ακριβώς. Πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε ένα κανάλι με μουσικό περιεχόμενο? Λοιπόν, δεν είναι μουσικό περιεχόμενο, είναι κωμικό περιεχόμενο. Δεν είμαστε μουσικοί, όπως βλέπετε κι εσείς. Τι παλεύουμε με το στο θέμα της μουσικής, δεν έχουμε κάποια επαφή. Σκέφτεστε κάτι καινούριο στο κανάλι ή θα μείνετε μόνο σε rap battles? Σίγουρα δεν θα μείνουμε μόνο σε rap battles, γιατί έχουμε αρχίσει κάποια parodies, οπότε ίσως θα συνεχίσουμε και αυτά. Ποιοι είναι αγαπημένοι σας YouTubers από τους οποίους έχετε πάρει αρκετή έμπνευση? Νομίζω είναι λίγο προφανέστατο. Εντάξει. Epic Lloyd, Epic Rabbits of History και Bart Baker, ναι. Τι ωφού. Γιατί η μπύρα παγώνει ενώ το παγώνει δεν πήρα. Την πήρα δεν την ξαναβάλει στο στόμα σου. Την πήρα! Αντίγια! Ερώτηση από την παρέα μου. Θα βγάλετε ένα ραμπάτρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Μάλλον να το κάνουμε συχνά σαν ερώτηση αυτό. Δηλαδή τα περισσότερα σχόλια από κάτω θέλουν κάτι το οποίο σχετίζεται με τα οπαδικά. Δεν θέλουμε να θίξουμε κάποια από τις δύο μεριές λόγω του φανατισμού που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις ομάδες γενικότερα. Και αυτό δεν το λέμε συγκεκριμένα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, μιλάμε για γενικά. Ποιος κάνει το editing? Ο Αβραάμ. Περνάω πάρα πολλές ώρες ασχολούμενος με το editing. Είναι ένα χόμπι το οποίο μου αρέσει. Κοιτάζω βίντεο για να ενημερωθώ για κάθε νέα εξέλιξη. Τώρα από πού ανοίγει αυτό? Πιστεύατε ότι θα λάβετε τέτοια υποστήριξη από το κοινό? Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το 2016? Η αλήθεια είναι ότι όταν φτιάχναμε το κανάλι στην αρχή, το να έχουμε 30.000 subscribers ήταν κάτι πέρα από τη φαντασία μας. Ή το ότι θα κάνουμε κάποια βίντεο τα οποία θα ξεπερνούσαν τα 100.000 views, ας πούμε. Ή στην περίπτωση της πιο ωραίας στην Ελλάδα που πήγε, έφτασε στα 2 εκατομμύρια και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για μας ο μεγάλος στόχος πιστεύω θα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε πιο ποιοτικά βίντεο. Ο Φάνης Σακάς. Νομίζετε ότι αξίζεται να μπείτε στο top 3 στο διαγωνισμό της Media Mart? Είναι top 4, δεν είναι top 3. Ναι. Έγινε μια τελευταία αλλαγή για να νιώσουμε ακόμα πιο άσχημα που δεν πήγαμε μέσα. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε κανάλι στο YouTube? Είναι δύσκολο και τι εμπόδια υπάρχουν? Ναι, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η συχνότητα που πρέπει να βγάζουμε βίντεο. Ναι. Δεν είναι μόνο και ο χρόνος που χρειάζεται να είναι γίνει τώρα. Είναι και η ανάγκη εξοπλισμού, η οποία ουσιαστικά καθιστά ορισμένες φορές απογοητευτική τη δημιουργία καλύτερων ιδεών ή την υλοποίησή τους βασικά. Στην περίπτωση του Αβραάμ, μέσα στον εξοπλισμό θα χρειαζόμασταν και ένα jet μάλλον να πηγαίνει έρχεται Θεσσαλονίκη, Αθήνα, γιατί δεν μας βλέπω κατά πολύ βολικό η αλήθεια είναι. Το επόμενο ραμπάτουν τι θα είναι? Θα το δείτε τώρα. Στον Κώστα που αρέσει η δουλειά μας και θα θέλει να μάθει τι σημαίνουν τα αρχικά μας. Το L σημαίνει lightning, το P σημαίνει power. Όλο μας το πράγμα μας κάνει lightning power. Κολλήσαμε στο τέλος και βάλαμε το ντουτς. Πότε κανέναν άλλο φιλαράκι μην ακούς? Φυσικά ρε Γιάννη και μας αρέσει rap. Στα αλήθεια εσείς πιστεύατε πως λέει λίγη πάρα. Γιατί οι Αθηναίοι λένε το γύρο σου πλάκι? Γιατί νικάει η Θεσσαλονίκη φλάκι? Κανένα κομμενάκι παίζει είπα. Φίλε άνοιξε τα μάτια σου, εδώ έχουμε πολλά. Γιατί κάνετε σπάνια βίντεο ενώ είστε καλοί? Γιατί ο τυχουργός μας θέλει να κουνηθεί. Θα έπαιρνα το κόκκι να πάω πίσω στον χρόνο, να πάρω και τον μπλε. Μην έχω ένα μόνο.
Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Δοκιμάσαμε να κάνουμε κάτι εναλλακτικό σε σχέση με τα υπόλοιπα Q&A. Αν σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα like και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Και έχουμε μια ανακοίνωση να κάνουμε. Θα ανοίξουμε ένα δεύτερο κανάλι στο οποίο θα ανεβαίνει bonus περιεχόμενο από εμάς. Και κυρίως θα είναι πιο συχνό περιεχόμενο. Ναι, ουσιαστικά στο δεύτερο κανάλι θα ανεβάζουμε είτε μικρού μήκους αστεία βιντεάκια, είτε bloopers, είτε τα behind the scenes τα οποία έχουμε. Μπορεί και κανένα gaming, θα το σκεφτούμε. Σίγουρα. Λοιπόν, το link θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Να πάτε να κάνετε εγγραφή όσοι θέλετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned.